θα ήθελα εκ μέρους του Δημοκρατικού Συναγερμού να εκφράσω την ικανοποίησή μου για τις επιδόσεις της κυπριακής οικονομίας, οι οποίες παραμένουν θετικές. Οι πολιτικές των κυβερνήσεων του Δημοκρατικού Συναγερμού την τελευταία δεκαετία και οι δύσκολες αποφάσεις που συχνά έπρεπε να λάβουμε έχουν δημιουργήσει μια υγιή βάση και επιτρέπουν σήμερα και τις αποφάσεις στην χώρα μας να αντιμετωπίζει τις εξωγενείς πιέσεις με αξιοσημείωτη επάρκεια. Μας ικανοποιεί επίσης το γεγονός ότι η κυβέρνηση έχει καταθέσει ένα πλεονασματικό προϋπολογισμό για το 2024. Θα το μελετήσουμε προσεκτικά και θα εισηγηθούμε τυχόν βελτιώσεις και προσθήκες. Από την άλλη, εκφράζουμε την ανησυχία μας για την τάση διόγκωσης του κρατικού μισθολογίου, η οποία φτάνει το 14% μέσα σε ένα μόνο χρόνο. Κάτι για το οποίο έγκαιρα είχαμε προειδοποιήσει. Η συγκράτηση του μισθολογίου, η συγκράτηση γενικότερα των δημοσίων δαπανών είναι απαραίτητη, είναι αυτή που θα διασφαλίσει την σταθερότητα της οικονομίας μας και θα επιτρέψει την προσεκτική πρόωθηση φορολογικών κινήτρων και ταφήνσεων προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων. Θα επιτρέψει επίσης την ικανοποίηση πολύ βασικών πολιτικών προτεραιότητων αυτής της περίοδου, όπως είναι κατά την άποψή μου μια αμυντική θωράκιση, στην οποία πρέπει να διατεθούν αυξημένα κονδύλια. Και να πω ότι είναι κάθετα αντίθετη η προσέγγιση μας για αυτή του ΑΚΕΛ, το οποίο και σήμερα, αντί να στηρίξει την δημοσιονομική πειθαρχία, την καταγγέλει. Σας ευχαριστώ πολύ.